Ρώσου Προέδρου. Θα συνδεθούμε με τον Αχιλέα Πατσούκα, ενώ βλέπουμε ήδη και την ανταποκρίτριά μας, την Ελένα Αργύρη, στην Ουάσιγκτον. Καλησπέρα και στους δύο συναδέρφους. Να ξεκινήσουμε, Αχιλέα, πρώτα με εσένα, για να δούμε τι λέει η ρωσική πλευρά. Καταιγιστικές λοιπόν οι εξελίξεις ύστερα από την απόφαση του Βλαντίμιρ Πούτιν να προχωρήσει ύστερα από το διάγγελμά του στην αναγνώριση των δημοκρατιών του Λουγκάνσκ και του Ντονιέτσκ. Με τις μάχες μεταξύ του Ουκρανικού στρατού και των Ρώσων πολιτών να μένονται, αγωνία επικρατεί για τις επόμενες κινήσεις της Μόσχας και για το αν αυτές θα συνοδευτούν από επέμβαση. Πριν από λίγο, ο επικεφαλής Επιτροπής Κρατικής Δούμας και υποθέσεων και πατριωτικών υποθέσεων της Ρωσίας, Λεωνίδ Καλάσνικοφ, υποστήριξε πως η πιθανότητα εισαγωγής ρωσικών στρατευμάτων στο έδαφος των δημοκρατικών Ντομπάς μετά την αναγνώρισή του από τον Βλαντίμιρ Πούτιν είναι ένα γεγονός που πρέπει να θεωρείται 100% σίγουρο. Τώρα, η Συρία.